Βιώσαμε πριν λίγε ημέρε ένα τραγικό ναυάγιο στο Αιγαίο. Εξαιτία τη τουρκική ακτοφυλακή που δεν επενεύει παρότι εκλήθη από τη μοιραία βάρκα. Όπου μη συνέβαλαν στην παράνομη διέλευση η οποία παραβιάζει την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Παράνομη διέλευση που θέτει ανθρώπινε ζωέ σε κίνδυνο. Με βάρκε ακατάλληλε και με ανθρώπου χωρί άδεια και παντελή άγνοια των κανόνων τη θάλασσα. Όπω προβλέπεται από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, η Τουρκία οφείλει να προλαμβάνει τι παράνομε διελεύσει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν βάρκε που ξεκινάνε από τα τουρκικά παράλια. Και επίση πρέπει να ξεκινήσει να δέχεται επιστροφέ όσων δεν δικαιούνται διεθνού προστασία, διαδικασία που μονομερό η Τουρκία έχει διακόψει από το Μάρτιο. Εγώ ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη αρμοστία του ΕΕ στην Ελλάδα να παρέμβουν προ την πλευρά τη Τουρκία για να τερματιστεί η λαθροδιακίνηση ανθρώπων που στοιχίζει ζωέ. Και βέβαια, αυτά τα φαινόμενα συνεχίζουν να στηρίζονται από τη γείτονα χώρα. Τι τελευταίε εβδομάδε παρατηρήθηκε στη Λέσβο αφήξει μεταναστών από Σομαλία, μια χώρα η οποία δεν συνορεύει με την Ελλάδα. Στι 214 αφήξει από 1η Νοεμβρίου στη Λέσβο, οι 142 είναι από τη Σομαλία. Σύμφωνα με μαρτυρίε και διασταυρωμένε πληροφορίε, ΜΚΟ πληρώνουν τα έξοδα μεταφορά και έκδοση βίζα στην Τουρκία με πτήσει προ Κωνσταντινούπολη. Μετά μεταφέρονται στα τουρκικά παράλια, όπου λαθροδιακινητέ, πάλι με τη στήριξη ΜΚΙΟ, του βοηθάνε να μπουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ οι διελεύσει πρέπει να εμποδιστούν με κάθε νόμιμο τρόπο. Δεν θέλουμε η χώρα μα να είναι η πύλη εισόδου τη Ευρώπη. Επίση, ολοκληρώνουμε τι αναγκαίε αλλαγέ στη διαδικασία, ώστε αιτήματα ασύλου από άτομα τα οποία έρχονται από ασφαλέ περιβάλλον να θεωρούνται ω απαράδεκτα.